Η Πάμελα είναι διαχειρίστρια ανθρώπινων συμπεριφορών. Αμερικάνικα δεν μου αρέσει η λέξη, τους λένε coach. Στην διαχείριση, εάν πληθούμε, να διαχειριστούμε ομάδες πληθυσμού, Ελλήνων και εθελοντές, για το πώς μπορούν να βοηθήσουν στην ένταξη αυτών των ανθρώπων. Τι πρέπει να τους μάθουμε? Καταρχήν, γιατί για ακούω ομάδες εθελοντών που λένε πείτε μας τι να κάνουμε. Πώς λέγεται αυτό το τίτλο, ο επιστημονικός του αντικείμενο? Coach. Coaching, τι? Coaching, brain human coaching. Behavior. Ναι, yeah, coaching human behavior. Human attitudes. Coaching human behavior, δεν μπορεί να κάνει και κάποιος βασανιστής στον Γκαντάναμο? Ναι, θα μπορούσε να γίνει με πολύ εύκολο τρόπο και γινόταν για πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή οι βασανιστές αυτό κάνουν. Ναι, coaching, ναι. Human behavior. Ναι, ναι, αυτό είναι conditioning. Ποιος ηλίθιος το σκέφτηκε αυτό σε πανεπιστημιακό τίτλο? Όχι, βασικά ο Σοκράτης. Γιατί ο τρόπος που γίνεται είναι με τη σοκρατική ή με αισθητική. Οπότε εξαρτάται το αποτέλεσμα που θέλεις να έχεις. Ο Σοκράτης έκανε με αισθητική. Στο στόμα του, έτσι. Έκανε με αισθητική όμως. Τα βάλουμε. Σε έχουμε βάλει τα πάντα, μην βάλουμε. Γι' αυτό το ποιο σου σκέφτηκε είναι η μέθοδος. Το αποτέλεσμα και η χρήση έχει γίνει με λάθος τρόπο. Οπότε όταν λέμε ότι κάνουμε coaching human behavior, δεν είναι, δεν είναι το conditioning. Το κόνιο, ναι, πάρα πολλοί coaches πραγματικοί, οι οποίοι είναι σοκρατικοί, έχουν καταντήσει να λένε ότι εμείς είμαστε οι δύσμοι που προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον άνθρωπο να σεβαστεί τον εαυτό του. Δεν πάμε στο human conditioning όμως, που είναι η συμπεριφορά αυτή που περιγράψατε μόλις προηγουμένως. Δεν πειράζει, εγώ δημοσιογράφος είμαι, δεν μπορώ, άμα δεν ξέρω κάτι το ρωτάω, κατάλαβες, δεν γίνεται. Υπάρχουν και δημοσιογράφοι που αντί για coach το λένε coacher. Και λέω coacher. Και λέω δεν είναι teacher, είναι coach, teacher. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αν έχει και χορηγό άραβα να πούμε, ξέρεις πώς θα μπορούσε. Θα μπορείς να πάθεις πολλά πράγματα. Σε αυτούς που αγοράσαν τη Liverpool, ας πούμε. Έχουν μάθει αρκετά καλά αγγλικά αυτοί. Πάμε. Έχουν μάθει αυτοί. Έλεγα ότι η γνώμη μου είναι, και θα το κρατήσω και πέρα ότι είναι η γνώμη, δεν υπάρχουν αρκετοί εθελοντές. Για να μπορέσουμε να πούμε ότι υπάρχουν αρκετά άτομα που να μπορέσουν να βοηθήσουν όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Δεν υπάρχουν αρκετοί εθελοντές γιατί ακόμα η ψυχή των ανθρώπων δεν έχει κατανοήσει, των ανθρώπων οι οποίοι βλέπουν αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται, δεν έχουν καταλάβει τη βαρύτητα και το βάθος των καταστάσεων. Οπότε τα άτομα τα οποία ενδιαφέρονται περισσότερο για τον εαυτό τους είναι αποτέλεσμα της νέας κοινωνίας, της νέας πραγματικότητας, αυτό που λένε New Age, η νέα εποχή, όπου περισσότερο εξετάζουν τα βιβλία αυτοβοήθειας για να δουν πώς θα ανεβάσουν τον εαυτό τους, το εγώ τους, το είναι τους, παρά να βγουν έξω και να βοηθήσουν τον κόσμο. Υπάρχουν για κάθε ένα βιβλίο επιστήμης που να λέει ψυχολογία, βοηθήστε με σωστό και επιστημονικό τρόπο τα παιδιά και τους ανθρώπους, υπάρχουν 10 ράφια με βιβλία αυτοβοήθειας που λέει αγάπα τον εαυτό σου και μπορείς να πατήσεις και τους άλλους παραδίπλα, γιατί πρώτα εσύ είσαι σημαντικός. Οπότε Το λέω αυτό το πράγμα με πολύ θάρρος, ότι δεν υπάρχουν αρκετοί εθελοντές για να μπορέσουμε να τους κοουτσάρουμε ή να τους βοηθήσουμε να αναπτύξουν οι ίδιοι τις δεξιότητές τους για να πάνε παραπέρα και να βοηθήσουν μετά τους υπόλοιπους. Μπορώ να ρωτήσω κάτι. Γιατί αυτό το σύστημα πρέπει να λειτουργήσει με εθελοντές και δεν πρέπει να λειτουργήσει με επαγγελματίες? Γιατί είναι για να είναι κάποιος εθελοντής επί μακρόν, συνεπώς, να επιδέχεται και εκπαιδεύσεως, πρέπει να είναι άνεργος. Να μην έχει χρόνο. Ο εθελοντισμός είναι ένας τρόπος να στέλνεις τους ανθρώπους στην ανεργία χωρίς τύψεις και να τους κάνεις και ένα είδος μιας μάζας επαγγελματιών αγίων. Δεν έχω τι να κάνω και τον ελεύθερο χρόνο μου το παίζω άγιος. Όταν ο άλλος έχει δουλειά, ναι. Μια γυναίκα η οποία δουλεύει 8-9 ώρες, έχει και δύο παιδιά, δεν έχει και παιδικό σταθμό να τα αφήσει, έχει και άνεργο άντρα, έχει και τη μάνα τάβλα στο νοσοκομείο και τη θεία από δίπλα με έμφραγμα που πρέπει να πάει να κάνει την αποκλειστική τη νύχτα. Τι θέλετε να έρθει και θελοντής να σας βοηθήσει στο παιδί που είναι πρόσφυγας? Ακριβώς. Να κόψω τις φλέβες μου τώρα ή μετά. Και να δώσετε και 5 μόρια όταν θα την πάρουνε στην ανωτάτη σχολή μετεκπαιδευτικής με ευτικής, στην οποία σε στέλνουν δια της Ιωνή εκπαιδεύσεως,
Δηλαδή, γεννιέσαι, σπουδάζεις γιατρός, πεθαίνεις, κομμωτής σκατζοχύρων. Γιατί μπορεί και αυτό να είναι ένα μοντέρνο επάγγελμα, πρέπει ο σκατζόχυρος να είναι περιποιημένος, γιατί είμαστε πολύ καλοί φιλόζωοι. Όχι, δεν είναι, αυτό λέω. Δηλαδή, το coaching αυτό, γιατί δεν γίνεται σε επαγγελματικό επίπεδο, με επαγγελματίες του χώρου της υγείας. Το έχουμε ζητήσει και μας έχουν αγνοήσει. Θέλουμε να προσφέρουμε επαγγελματικά. Ακριβώς. Εδώ δεν έχουμε γιατρούς στα νοσοκομεία. Τη βοήθειά μας, εμείς που έχουμε σπουδάσει αυτό το πράγμα και έρχεται ο καθένας και λέει ότι είναι health coach, το παίζει εθελοντής και πάει να βοηθήσει με όποιο τρόπο νομίζει ότι μπορεί να βοηθήσει. Καλά, να το λύσουμε το θέμα.